Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στη μηχανή του χρόνου που σήμερα εδώ θα γίνει της Κορέας. Και βεβαίως αυτή η έκφραση θα γίνει της Κορέας που πέρασε στη νεοελληνική γλώσσα στις αρχές της δεκαετίας του 50 και από τότε πολλοί τη χρησιμοποιούν για να περιγράψουν ακραίες καταστάσεις. Το τι κρύβεται πίσω από αυτή τη ρίση θα περιγράψουμε σήμερα στη μηχανή του χρόνου, ξετυλίγοντας την ιστορία του ελληνικού στρατού που βρέθηκε να πολεμά στη μακρινή κορεατική Χερσόνησο για 3 περίπου χρόνια. Ήταν μία από τις πιο αιματηρές εκστρατευτικές αποστολές. Το καλοκαίρι του 1950, η Βόρεια Κορέα, που ελεγχόταν από τους κομμουνιστές, επιτέθηκε στη φιλοδυτική Νότιο Κορέα. Ο ψυχρός πόλεμος ήταν στην κορύφωσή του, καθώς οι Σοβιετικοί και την εποχή είχαν κατασκευάσει τη δική τους ατομική βόμβα. Η Αμερική έσπευσε στο πλευρό της Νότιας Κορέας και 15 χώρες του ΟΗΕ τάχθηκαν στο πλευρό της. Η Ελλάδα συμμετείχε με ένα τάγμα πεζικού και ένα σμήνος αεροπορίας. Εδώ βλέπουμε ένα πρωτοσέλιδο από εκείνη την εποχή. Είναι το τάγμα λίγο πριν ξεκινήσει να πάει στην Κορέα. Παρελάβει μπροστά από τον βασιλιά Παύλο τον άγνωστο στρατιώτη από τη χθεσινή παρέλαση του εκστρατευτικού σώματος πρώτου μνημείου του αγνώστου, γράφουν οι εφημερίδες. Είναι η εποχή που βεβαίως ο τύπος καθημερινά δημοσιεύει χάρτες με τον παγκόσμιο συσχετισμό δυνάμεων. Δείτε, τέτοιες καταχωρήσεις στα πρωτοσέλιδα ήταν κάθε μέρα. Η Δύση, η Ανατολή, η Σοβιετική Ένωση, σε μαύρο βεβαίως η Ρωσία. Ο παραλογισμός μιας εποχής αποτυπωμένος στο χαρτί με σενάρια κατάληψης ξένων εδαφών και επιθέσεων με καταστροφικά όπλα. Για να κατανοήσει κάποιος τον πόλεμο της Κορέας πρέπει να γνωρίζει αυτό το ψυχροπολεμικό σκηνικό όπως συνοπτικά θα σας το περιγράψουμε τώρα. Λίγο πριν από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Στάλιν με τον Τσόρτσιλ μοίρασαν τον κόσμο σε σφαίρες επιρροής. Αποφάσισαν ότι η Ελλάδα ανήκει στη Δύση. Στον εμφύλιο σπαραγμό αρχικά η Αγγλία στηρίζει τον Εθνικό Στρατό. Όταν η Βρετανία εξουθενώνεται, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν να διώξουν τους κομμουνιστές από την Ελλάδα. Στο τέλος του πολέμου, η χώρα είχε διαλυθεί. Οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες του Δημοκρατικού Στρατού υπέστησαν τη μοίρα του ιτημένου. Τιμωρήθηκαν σκληρά με εξορίες, φυλακίσεις, καθημερινές διώξεις και φακελώματα. Από την άλλη, οι νικητές ανέλαβαν το δύσκολο έργο της ανασυγκρότησης που ξεκίνησε με την αμερικανική βοήθεια και το γνωστό σχέδιο Μάρσαλ. Είχε αρχίσει κάποια πρόοδο και αποκατάσταση των ζημιών, υλικών, ξέρω εγώ, ηθικών κτλ. Το σχέδιο που εφαρμόστηκε σε όλη την Ευρώπη εξόργησε τη Σοβιετική Ένωση. Ήταν μια σύγκρουση πολιτική αυτών των δύο κόσμων που προέκυψαν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά την επικράτηση του Μάο στην Κίνα, η σύγκρουση των δύο υπερδυνάμεων μεταφέρθηκε στην Ασία. Τον Ιανουάριο του 1950, ο ηγέτης της κομμουνιστικής Βόρειας Κορέας επισκέπτεται τον Στάλιν. Ο Κιμ Ιλ Σουνγκ ζητά την άδεια να επιτεθεί στη Νότιο Κορέα. Ο Στάλιν στις συνομιλίες που είχε με τον Κιμ Ιλ Σουνγκ του είχε πει και στα μηνύματα που του είχε στείλει μέσω της διπλωματίας του είχε πει ότι δεν εκτιμούσε πως ο Βορειοκορεατικός στρατός ήταν έτοιμος για να κάνει κάτι τέτοιο και έβλεπε ασύμφορη μια τέτοια περιπέτεια τόσο από πολιτική όσο από στρατιωτική και οικονομική άποψη. Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας πιστεύει ότι θα αναμετρηθεί μόνο με τους Νότιο-Κορεάτες και δεν ακούει τον Στάλιν. Στη βορειοκορεατική ηγεσία υπήρχε το αίσθημα ότι μπορούν να νικήσουν πολύ εύκολα τη Νότια Κορέα. 26 Ιουνίου η Βόρεια Κορέα ξεκινά την επίθεση και προελάβνει. The North Korea launched an all-out attack against the South and the Korean War broke out. Οι Βορειοκορεάτες είχαν μια εκπληκτική επιτυχία. Κατέλαβαν μέσα σε λίγες μέρες την Σεούλ, την πρωτεύουσα της Νοτιού Κορέας. Τα νοτιοκορεατικά στρατεύματα αποθήθηκαν και κράτησαν μόνο μια πολύ μικρή περιοχή. Korea is a small country, thousands of miles away. But what is happening there is important to every American. The fact
that communist forces have invaded Korea is a warning that there may be similar acts of aggression in other parts of the world. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μένουν με σταυρωμένα τα χέρια. Ανακαταλαμβάνουν τα εδάφη και απειλούν άμεσα τη Βόρεια Κορέα. Στον πόλεμο εμπλέκεται και η Κίνα με μισό εκατομμύριο στρατιώτες που μάχονται γενναία υπέρ του κομμουνισμού. Μετά την εμπλοκή της Κίνας, ο Αμερικανός αρχιστράτηγος MacArthur ζητά την χρήση πυρηνικών όπλων. Ο Τρούμαν φοβόταν ότι θα ξεσπούσε ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος και απέλυσε τον MacArthur. Και ανέλαβε μετά επικεφαλής ο στρατηγός Ridgway. Στην Κορέα θα αναμετρηθούν οι δύο υπερδυνάμεις και οι σύμμαχοί τους. Υπό την ομπρέλα των Ηνωμένων Εθνών, 16 χώρες συμμετέχουν στο συνασπισμό εναντίον των κομμουνιστών. Greece was the fifth largest troop contributor to UN forces, following the United States, Britain, Canada and Turkey. Η Ελλάδα δεν είχε κλείσει τις δικές της πληγές. Ωστόσο, η πολιτική ηγεσία ήταν δεμένη στο άρμα της Αμερικής, την οποία είχε ανάγκη για να ορθοποδήσει. Έτσι, και για διπλωματικούς λόγους, αποφασίστηκε η αποστολή εκστρατευτικού σώματος. Η δύναμη που αντέδρασε στην εμπλοκή της Ελλάδας σε επίπεδο πολιτικού λόγου ήταν η αριστερά. Υπό το κράτος της ΙΤΑΣ του 1949, φυσικά δεν τολμούσαν οι άνθρωποι να που τίποτα είχαν διαλυθεί. Παρά τις αντιρρήσεις και τις πολιτικές προεκτάσεις, οι Έλληνες στρατιώτες έκαναν το καθήκον τους με τόλμη και αρετή. Περίπου 180 στρατιώτες και αξιωματικοί δεν γύρισαν ποτέ στην Ελλάδα. Αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο συσχετισμός δυνάμεων. Έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος της Κορέας, έτσι εμπλακήκαμε και εμείς. Πάμε να δούμε τώρα το μέτωπο. Οι Έλληνες στρατιώτες εκεί πολέμησαν γενναία. Σε όλες τις μάχες που συμμετείχαν πλήρωσαν βαρύ φόρο αίματος και ποτέ δεν υποχώρησαν παρά μόνο σε μία περίπτωση που θα δούμε, όταν κατά λάθος δέχτηκαν επίθεση από τους Αμερικανούς συμμάχους μας. Τραγικόν επεισόδιο βεβαίως περιγράφουν εφημερίδες σε βάρος του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος, το τραγικότερο λάθος του Κορεατικού πολέμου. 4 αμερικανικά βομβαρδιστικά σφυροκοπούν τους Έλληνες, γράφουν εφημερίδες που κάνουν λόγο για κακή συνεννόηση. Επιζώντες βετεράνοι μίλησαν στη Μηχανή του Χρόνου για τις εφιαλτικές εμπειρίες που έζησαν στους λόφους της Κορέας. Εκεί που άφησαν ένα μέρος της νιώτης τους και πολλούς συντρόφους τους που χάθηκαν στη μάχη. Τον Ιανουάριο του 1951 οι Έλληνες θα δώσουν την πρώτη μεγάλη μάχη του πολέμου. Τη μάχη για την κατάληψη του υψώματος 381. Ήταν η πρώτη σοβαρή μάχη και όπως θα δείτε χαρακτηρίστηκε μία από τις σοβαρότερες μάχες του Κορεατικού πολέμου, δεδομένου ότι δεν μπορούσε να επέμβει ούτε αεροπορία, ούτε πυροβολικό, ούτε τίποτα. Λίγες ώρες μετά την άφηξή τους, στο νευραλγικό αυτό σημείο, οι Έλληνες ευνηδιάζονται. Ευνηδιαστικά δέχθημεν την επίθεση των Κινέζων. Ευτυχώς όμως δεν κοιμόμαστε όλοι και ήσαν όλοι στις θέσεις τους. Ακολουθεί σφοδρή μάχη σώμα με σώμα. Οι Κινέζοι φτάνουν μέχρι τα ελληνικά χαρακόμματα, αλλά εξολοθρεύονται. Αυτοί κάναν αλλεπάλληλες επιθέσεις. Σκοτώναμε εμείς, οι άλλοι κάναν πίσω να πούμε. Στη μάχη αυτή πέφτει νεκρός ο πρώτος Έλληνας αξιωματικός, ο Απόστολος Σταθιάς. Ο Σταθιάς έπεσε αγωνιζόμενος ηρωικός εις τη μεγάλη νυχτερινή μάχη της 29ης Ιανουαρίου 1951 εναντίον των Κινέζων κομμουνιστών, γράφουν οι εφημερίδες. Η σύγκρουση που ακολουθεί είναι ολονύχτια. Οι Έλληνες με αντεπίθεση καταφέρουν να καταλάβουν το ύψωμα, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις διεθνώς.
έβαλα έναν δυο στρατιώτες και μαζεύανε σφαίρες από τους νεκρούς κάτω για να μπορέσουμε να κρατήσουμε. Και παρότι είχαμε πολλές χειροκροτήρες καρμαγμένοι, τα έχετε δει στον πόλεμο, τέτοιες πετάγαμε και κονσερβοκούτια ενδιάμεσα για να νομίζω ότι χειροβοβίδες, άλλοι να καλύπτουν. Στις 26 Σεπτεμβρίου του 1951, το ελληνικό τάγμα έδωσε μια συγκλονιστική μάχη στο ύψωμα Μεγάλων Όρη, το οποίο υπερασπίζονταν ισχυρές κινέζικες δυνάμεις. Επικεφαλής είναι ο υπολοχαγός Μπεκιάρης. Αμέσως με το ξημέρωμα επετέθη η δημιουργία. Στην Έφοδο ο Μπεκιάρης σκοτώθηκε. Σκοτώθηκαν κι άλλοι. Στη θέση του Μπεκιάρη στέλνουν τον υπολοχαγό Ανδρέα Βοζίκη. Ο Βοζίκης τραυματίζεται. Το αναφέρει στο λοχαγό. Λοχαγός ένας Ανδρείος αξιωματικός, ο Σταματελόπουλος. Του λέει κατέβα. Ο Βοζίκης δεν υπήκουσε, παρέμεινε στο ύψωμα. Τραυματίζεται δια δευτέραν φοράν. Διατάσσεται από το λοχαγό να κατέβει. Και είπε το εξής αμίμητον. Ο Βοζίκης ή πεθαίνει ή νικά και έπεθανε. Είχαμε σε 5 αξιωματικούς που ενεπλάκησαν 2 νεκρούς και 3 τραυματίες. Κανένας δεν έμεινε όρθιος. Όταν οι Έλληνες με πολλές απώλειες απέκρουαν τις αντεπιθέσεις των Κινέζων, έκπληκτοι βλέπουν τους Αμερικανούς να τους βομβαρδίζουν. Το τραγικότερο λάθος του Κορεατικού πολέμου, γράφουν οι εφημερίδες. 4 αμερικανικά βομβαρδιστικά σφυροκοπούν τους Έλληνας. Το γεγονός σχολιάστηκε από τον τύπο της εποχής και προκάλεσε διεθνή έκπληξη. Τμήματά μας εις Κορέαν υπέστησαν εν πλήρη μάχη κατά λάθος επίθεση των συμμαχικών αεροπλάνων, διαβάζουμε σε πρωτοσέλιδα της εποχής. Το αποτέλεσμα της επίθεσης καταγράφουν οι πολεμικοί ανταποκριτές. Οι Έλληνες εναγκάστησαν να αποσυρθούν συναποκομίζοντες 20 νεκρών και τραυματιών. Ό,τι δεν κατάφεραν με αλλεπάλληλες επιθέσεις οι Κινέζοι, το πέτυχε η Αμερικανική αεροπορία. Οι Έλληνες υποχώρησαν για να σωθούν από τους συμμάχους. Η μάχη του υψώματος Σκοτς χαρακτηρίστηκε ως η πιο φωνική του πολέμου. Είχαμε απέναντί μας τους Κινέζους και τους Βορειοκορεάτες είχαμε. Έτσι έβαλα το πυροβολικό και μετά ξεκινάγαμε εμείς. Και όποιον πάρει ο χάρος. Ήταν η πιο αιματηρή μάχη από όλες που έγινε στην Κορέα. Ο Ευθύμιος Πολατίδης σε αυτήν τη μάχη τραυματίστηκε σοβαρά και χρειάστηκε να ακροτηριαστεί. Στην Κορέα άφησα το δεξί μου χέρι για την ελευθερία των Κορεατών. Η μάχη στο ύψωμα Σκοτς κράτησε 7 εφιαλτικές ημέρες. Οι απώλειες δεν ήταν αρκετά σοβαρές οι δικές μας. Είχαμε 85 τραυματίες, 28 νεκρούς στρατιώτες, 3 νεκρούς αξιωματικούς, άλλους 3 τραυματίες κτλ. Σε αυτήν τη μάχη, ο Αλέξανδρος Καρατζάς παραλίγο να χάσει τη ζωή του. Εκεί όπως βαδίζαμε, πέσαμε σε μπαράζ πυροβολικού. Εγώ θυμάμαι φώναξα μου κάτω, όλοι, εγώ ο Βλάκας, δάσκαλε που δίδασκες. Κάθισα σε μια πέτρα, λέω θα περάσει. Εκεί έφαγα ένα βήμα πυροβολικού όπου είχα πολύ άσχημα τραύματα. Με πήραν κάτω μετά, πάνω τρέσαν, πάνω και τα άντερα έξω. Οι Έλληνες κράτησαν το ύψωμα και μετά τη μάχη παρασημοφορήθηκαν για τη δράση. Σε λίγο κυρίες και κύριοι θα δούμε και θα ακούσουμε βεβαίως και άλλες άγνωστες ιστορίες από τα πεδία των μαχών αλλά και από την καθημερινότητα στα στρατόπεδα των Ελλήνων που βρέθηκαν σε εκείνη τη γωνιά του κόσμου και πολεμούσαν. Η αγωνιώδης μάχη σε λίγο σε ένα λόφο που οι στρατιώτες τον ονόμασαν Χάρο.
Απόψε θα γίνει της Κορέας. Είναι μια έκφραση που λέγεται με ευκολία σήμερα για να υποδηλώσει αναταραχή και φασαρία. Μια έκφραση που κρύβει μια συγκλονιστική ιστορία του πολέμου σε μια άκρη της Ασίας, όπου συγκεντρώθηκε μια τρομακτική δύναμη πυρός και άνθρωποι από διαφορετικά έθνη, όπου συγκρούστηκαν ανελέητα. Ανάμεσά τους και πολλοί συμπατριώτες μας. Η συντριπτική τους πλειοψηφία βεβαίως ήταν εθελοντές. Ανάμεσά τους και ιερείς που έκαναν λειτουργία ακόμα και στο μέτωπο την ώρα της μάχης ή λίγο πριν από τη μάχη. Δείτε μια φωτογραφία ντοκουμέντου από ακριβώς αυτήν την τελετή. Η καθημερινή ζωή των Ελλήνων στρατιωτών ήταν δύσκολη. Και αυτοί μας περιγράφουν οι βετεράνοι που γύρισαν από την κόλαση της Κορέας. Το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα της Κορέας συγκροτήθηκε κυρίως από εθελοντές. Με πήρε τηλεφωνικό σε επιλογίας και μου λέει: Θεοδωράκη, φεύγουν για την Κορέα, θέλει να πας, να σε γράψω, να με γράψει. Με έκανε να πάω ο πατριωτισμός. Έτσι το έκανα μια συσόρξη, εγώ θα πάω στην Κορέα, θέλω να ζήσει. Όλο το τάγμα ήταν εθελοντές. Δεν μπει εθελοντής, με επίλεξε το κράτος. Γιατί μας λέει, εσείς το λόγο που είμαστε το 552, που λέει τώρα είναι να πάνε στην Κορέα. Και εκείνα που είναι επιλεμμένοι, θα δείτε πόσοι θέλουν να πάνε και δεν θα πάνε αυτοί. Θα πάτε εσείς, ακούστε, έχετε περάσει από κοσίνα. Αντίθετα με τους πεζικάριους, οι αεροπόροι ενημερώθηκαν ότι ήταν υποχρεωτικά εθελοντές για την Κορέα. Δεν πήγαμε εθελοντές εμείς στην Κορέα. Εμένα τουλάχιστον με ειδοποίησε ο διοικητής μου και εμένα και τώρα τα παιδιά ότι φεύγεται για το 13ο μήνος. Όχι εθελοντές. Στην αεροπορία ήταν όλοι σε διατεταγμένη υπηρεσία. Αρκετοί εθελοντές βρέθηκαν στο μέτωπο συνειδητά για να πολεμήσουν τον κομμουνισμό, όπως έκαναν και στον εμφύλιο στην Ελλάδα. Θέλαμε να πάμε για το καλό της πατρίδας μας. Να πολεμήσουμε τον κομμουνισμό. Εμείς περιφερνόμαστε να λέμε ότι είμαστε στον ελεύθερο κόσμο και τους άλλους τους θεωρούσαν πίσω από συντηρούν παραπέντασμα κτλ. Είχαμε ζήσει, εγώ προσωπικά είχα ζήσει στους κομμουνιστές. Ήμουν και εχμάλωτος στο Αντάρτικο. Μ' είχαν πιάσει εχμάλωτο του Ελλάδα. Σύντομα κυκλοφόρησε η φήμη πως κάποιοι αριστεροί αναγκάστηκαν να πολεμήσουν στην Κορέα για να μην εξοριστούν και για να καθαρίσουν το Μητρώο τους. Όχι, δεν είχαμε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν νομίζω ότι υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις. Καθόλου. Φτάνοντας στην Κορέα, οι Έλληνες, εκτός από τον εχθρό, έπρεπε να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Κατεβήκαμε από το πλοίο, είδαμε κάρτες πρώτου κόσμου, από τα χιόνια. Ασυνήθιστη στο πολικό ψύχος, οι Έλληνες θρύνησαν τον πρώτο νεκρό. Όχι από τα εχθρικά πυρά, αλλά από το κρύο. Εσημειώθη η πρώτη απώλεια, διαβάζουμε σε πρωτοσέλιδο της εποχής. Έλλην στρατιώτης απεβίωσεν εις την Κορέα από το ψύχος. Εκοιμήθη έξω από τη σκηνή του και ευρέθη την πρωίαν νεκρός. Ο πρώτος ο νεκρός του πρώτου τάγματος ήταν ότι στη σύμπτυξη κοιμήθηκε στο τζιπ ένα παιδί και σφαγωμένος πάγος το παιδί. Οι Έλληνες προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να αντιμετωπίσουν την παγωνιά. Αρκετοί από τους στρατιώτες και τους αξιωματικούς αναγκάζονται για πρώτη φορά στη ζωή τους να πατήσουν τη σκανδάλη και να αφαιρέσουν ανθρώπινη ζωή. Είναι κάτι το οποίο στην αρχή βέβαια σε σοκάρει, αλλά μετά πρέπει να το κάνεις, γιατί αν δεν το κάνεις, θα το κάνει ο άλλος εις βάρος της δικής σου ζωής. Όχι. Δεν είναι χρήση, άχι, ποτέ να σε σκοτώσω και ούτε θα να σκοτώσω.
Για να αμυνθούμε όμως, είμαστε υποχρεωμένοι, όταν δεν το ξέρουμε, να σκοτώνουμε κιόλας. Βέβαια. Το ελληνικό σώμα έπιασε αρκετούς εχμαλώτους, από τους οποίους άντλησε πολύτιμες πληροφορίες. Δεν αφήραμε το σκαμπίλι να πέσει. Έτσι, διότι κυρούσαμε απόλυτα τις συνθήκες όλες τις διεθνείς που υπάρχουν και αφορούν τους εχμαλώτους. Εγώ δηλαδή πιάσαμε 30 εχμαλώτους, μην πειράξει κανένας, απολύτως τίποτα. Μετά από μια περιπολία, οι Έλληνες εξοντώνουν μια ομάδα Κινέζων και σε μια σπηλιά ανακαλύπτουν εχμάλωτους Αμερικανούς. Κάνε μια και βλέπουμε κάτι Αμερικάνους. Μαύρος, τραυματισμένος, ένας μέσα στο εθελοντό σας τίτος, ήταν όλος πουλί και γεμάτο. Και άλλος σπασμένα τα πόδια του. Μόλις μας είδαν, τρέμαν έτσι. Και του λένε, I am Greek soldier. Μόλις μας λένε, I am Greek soldier, αρχίσα και κλαίγανε. Τους πήραμε, κατά προσοχή, φορεία κάναμε, τους πήγαμε πάνω στον λόγο και ειδοποίησαμε την ιεραρχία τους κάτω και τους πήραμε. Φυσικά βρέθηκαν και οι Έλληνες εχμάλωτοι, όπως ο γιος του στρατηγού Τσιγάντε. Έλλην δημοσιογράφος εχμάλωτος των Βορειοκορεατών, γράφει ο τύπος της εποχής. Στο δημοσίευμα εικονίζεται ο Μιχαήλ Τσιγάντες, η σύλληψη του οποίου είχε προκαλέσει τόσο διεθνή θόρυβο και εξακολουθεί να ευρίσκεται η στρατόπεδο εχμαλώτων της Βορείου Κορέας. Πρώτος έμαθε νέα ο Γιώργος Καράγιωργας, που ήταν πολεμικός ανταποκριτής και σε κάποιες συνομιλίες πλησίασε τους Βορειοκορεάτες. Και λέω, έχουμε έναν Έλληνα που τον έχετε πιάσει. Ω, μου λέει, είναι εντάξει. Είναι ζει, λέει, και είναι καλά. Παρά την αγωνία για την επιβίωση, η εξαθλίωση των Κορεατών συγκινεί τους Έλληνες στρατιώτες. Να βλέπεις τώρα παιδάκια και είναι από πάνω μικρά, σαν σκελετά. Τι να φάνε, θέλω να δείχαν να φάνε και τίποτα. Φτώχεια μεγάλη. Οι Κορεάτες είναι φτωχοί άνθρωποι. Ούτε ρούχα δεν είχαν να φορέσουν. Μικροί και μεγάλοι Κορεάτες έκαναν τα πάντα για να εξασφαλίσουν ένα κομμάτι ψωμί, ισοπεδώνοντας συχνά την αξιοπρέπειά τους. Είδα με τα μάτια μου να έρχεται πατέρας και να φέρνει το κορίτσι του 14-15 χρονών και να λέει, θέλω 5 δολάρια. Φέρνανε έξω τα σηματοπλέγματα, τις κόρες τους, τις αδελφές τους και ουσιαστικά τις πουλάγανε την ώρα ή με τη νύχτα. Και έβγαιναν δύο-τρεις μισόγυμνες και σου κάνανε, έλα από εδώ. Κανένας δικός μας δεν το έκανε αυτό, κανένας δεν πήγε. Εκατοντάδες ανήλικοι Κορεάτες βρίσκουν καταφύγιο στο ελληνικό στρατόπεδο. Έμπαιναν μέσα μερικά παιδιά για να τα βοηθήσουν πιο πολύ και αυτά να φάνε κάτι, να πάρουν και μερικές δραχμές. Μπόεσαν τα λέγαμε τα παιδιά. Ερχόντουσαν και εργαζόντουσαν παιδιά. Ένας από τους ανήλικους Κορεάτες έσωσε τη ζωή του υπολοχαγού Αλέξανδρου Καρατζά. Εγώ προσωπικά είχα έναν μαζί μου, στη σκηνή μου μέσα. Μάλιστα αυτός με βοήθησε να τραυματίστηκα, με τράβηξε λίγο κάτω. Ήταν 16-17 χρονών. Προσπάθησα να τον βρω, δεν μπόρεσα. Οι στρατιωτικοί ιερείς έδιναν κουράγιο στους Έλληνες στρατιώτες. Ο Παπα-Νικόλας, που τότε δεν φόραγε τα ράσα, αλλά τη στολή του Έλληνα στρατιώτη, θυμάται την παρουσία των ιερέων. Ο ιερεύς, ο δικός μας, ήταν καταπληκτικός. Ερχόταν στην πρώτη γραμμή και μας παρακολουθούσε και μάλιστα προσευχόνται για μας. Οι ιερείς μας αγαπούσαν. Ο ρεπόρτερ Γιώργος Καράγιωργας περιγράφει σε δημοσίευμά του. Κάθε τόσο ο ιερεύς αναγκάζεται να σταματά, γιατί τα πυροβόλα που έχουν μεταφερθεί στην πυρπολημένη πρωτεύουσα στέλνουν με ομοχυρίες τα βλήματά τους προς τα στήφη που πορεύονται φανατισμένα για να γκρεμίσουν ναούς και να καταπατήσουν παραδόσεις. Όταν ένα βράδυ στις 6 Αυγούστου με το λόφο μου κάναμε μια καταδρομική ενέργεια και πολεμούσαμε μπροστά, νύχτα ήτανε, στο παρατηρητήριο ο στρατιωτικός ιερέας, ο πατήρ Χαρίτων,
δίπλα σε ένα χαράκωμα, γόνι πετής, προσήφιε το για μας. Αυτό τα λέει όλα. Πράγματι, οι ιερείς μας ήταν υψηλού αναστήματος κήρυκοι. Ο Θεός να τους αναπαύσει. Μία από τις πιο φωνικές μάχες στην Κορέα ήταν αυτή για την κατάληψη του λόφου Χάρη. Ο λόφος δεν είχε ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, αλλά πλησίαζε η υπογραφή της ανακοχής και οι αντιμαχόμενες δυνάμεις πολεμούσαν για τις τελευταίες και μάλλον καθοριστικές εντυπώσεις. Στο λόφο Χάρη ή Χάρο, όπως τον αποκαλούσαν οι Έλληνες, 110 στρατιώτες σταμάτησαν περίπου 3.000 Κινέζους που είχαν σημειωθεί πολεμούσαν στον πλευρό των Κορεατών. Βασικά ο στρατός αυτός ήταν οι Κινέζοι και αγωνίστησαν και αυτοί με γενναιότητα για τα δικά τους βεβαίως ιδανικά. Ήταν ένα ύψος τον Χάρη, αλλά μην τον έκαμε Χάρο. Λίγο πριν οι δύο πλευρές υπογράψουν την ανακοχή, στην Κορέα γίνεται η πιο φωνική μάχη του πολέμου. Η μάχη για την κατάληψη του υψώματος Χάρη. Κινέζοι και Αμερικάνοι καταλαμβάνουν διαδοχικά το στρατηγικό αυτό σημείο με τεράστιες απώλειες. Όλη τη νύχτα κρατάγανε οι Κινέζοι το ύψωμα, κάνανε αντιεπίθεση το πρωί, οι Αμερικανοί το παίρνανε και έτσι όλη νύχτα το χτυπούσαν με τα αεροπλάνα, με τις βόμβες, με τα ναπάλ και τσιγότα. Χιλιάδες Κινέζοι επιτίθενται κατά κύματα. Οι Αμερικανοί λυγίζουν από τις απώλειες και ζητούν από τους Έλληνες να υπερασπιστούν το κρίσιμο ύψωμα. Ο Κουμανόκος, ο διοικητής του τάγματος, μου λέει, Κωστάκη, θα κάνεις αυτό και αυτό, μου λέει. Σ' έχω εμπιστοσύνη, αλλά τον είδα πολύ θλιμμένο, έτσι, γιατί είχαν τεράστιες απώλειες οι Αμερικανοί. Και σου λέει, πάει, τι θα κάνουμε, ένα λόγος με 110 άντρες απάνω. Επίγα, έκανα μια αναγνώριση εγώ με ένα φαντάρο, απάνω, αλλά εκείνο που ήταν δεν μπορούσες να αναπνεύσει από τη δυσομία, από τα πτώματα. Στις 16 Ιουνίου, 110 Έλληνες στρατιώτες του Τρίτου Λόχου αναλαμβάνουν να υπερασπιστούν το θρυλικό ύψωμα Χάρη. Και όταν ανεβήκαμε πάνω στο ύψωμα δεν βρήκαμε χαράκουμα, δεν βρήκαμε τίποτα. Μόνο πτώματα. Πτώματα. Οι Έλληνες στρατιώτες αρχίζουν να σκάβουν χαρακώματα, πέφτοντας συνέχεια πάνω σε νεκρούς των προηγούμενων μαχών. Να βλέπεις δε τα σκουλίκια και τα μπρεμίκια, λες τι είσαι σιδηροδρομικές γραμμές, να βαδίζονται στα πτώματα. Την πρώτη μέρα τη βγάλαμε, γιατί δεν μας χτυπήσαν το βράδυ, και έτσι προλάβαμε και διοργανωθήκαμε, κάναμε θέσεις. Βράδυ, στις 17 Ιουνίου, αρχίζει η πρώτη επίθεση των Κινέζων. Μια στιγμή βλέπω μια φωτοβολίδα και πετά και μου λέει, τώρα έρχονται, μου λέει, τον ούσο. Μια στιγμή έρχονται με το πύρο και πλέον τριαδάκι, έρχονται. Και κάνω τέτοια πιάνε τα γαλιά πάνω, σαν τα πρόβατα, τα χιλιάδες πάνω. Ήσαν 3.000 δύναμοι. Έγινε μια μάχη, αλλά προηγουμένων τους ακατέψαμε. Η επίθεση είναι φιαλτική. Εφοβηθήκανε. Είδα το πόδι μου και ήτρεμε και λέω, ανάθεμα το, εγώ δεν φοβούμαι, γιατί τρέμει πόδι μου. Αλλά θυμούμαστε όμως ότι το ύψωμα δεν θα το εγκαταλείψουμε και κανείς δεν έφυγε από τη θέση του. Οι Κινέζοι τελικά οπισθοχωρούν, αλλά ετοιμάζονται για το δεύτερο κύμα. Έπειτα από μία μισή ώρα, με μεγαλύτερη δύναμη έρχονται και κάνουν δεύτερη επίθεση. Έγινε πάλι καταστροφή τους. Έβλεπες να κουβαλάνε
τον νόμο τραυματίες ή νεκρούς για να μην τους χτυπάνε όταν φεύγουν οι δικοί μας. Οι Αμερικανοί βοηθούν τους Έλληνες με κάθε τρόπο. Στέλνουν συνέχεια πυρομαχικά στο λόφο, υποστηρίζουν με βολές πυροβολικού και με τις φωτοβολίδες τους κάνουν τη νύχτα μέρα. Τα λάθη όμως των Αμερικανών ήταν ολέθρια. Ο κύριος Γιώργος Παγωμένος, ένας από τους ήρωες του εκστρατευτικού σώματος, θυμάται ακόμη το συμπολεμιστή που έχασε από λάθος πυρά των Αμερικανών. Θέλω να πω για κάποιο φίλο μου που σήμερα δεν ζει. Στην ομάδα μου είχα ένα παιδί από το Κεφαλονιά, με λυσάρα του, ο οποίος σκοτώθηκε αυτό το βράδυ. Αυτό το παιδί το σκοτώσανε φιλικά πέρα. Οι Αμερικανοί μας τον σκοτώσανε δίπλα που τον είχα. Οι Κινέζοι υποχωρούν για δεύτερη φορά, αλλά ετοιμάζονται για άλλη μία απόπειρα να νικήσουν τους Έλληνες μαχητές. Οι αξιωματικοί βλέπουν τον Κινέζικο στρατό που έχει αριθμητική υπεροχή να ανανεώνει τους στρατιώτες του, ενώ το λόφο υπερασπίζονται για τρίτη ημέρα οι 100 Έλληνες στρατιώτες που είναι αρκετά εξουθενωμένοι. Εγώ θέλω τον λογαγό και στεχωρούνταν να είσαι κοντά με τον λογαγό. Τι λέει, τι συμβαίνει. Άστα μου λέει, Δρυδάκη, και από πάμε, μου λέει, θα γλιτώσει κι αλλή μας. Ο Έλληνας διοικητής Κουμανάκος ζητάει η αντικατάσταση του λόφου. Όχι, αυτό δεν γίνεται, λέω. Οι Έλληνες δεν με έμαθαν να φεύγουν από τη θέση τους. Τελικά οι Έλληνες έμειναν και υπερασπίστηκαν το λόφο χάρη. Κάνε και την τρίτη επίθεση και την πάθανε για πιο χειρότερα λοιπόν. Αφού γέμισε όλος ο τόπος κάτω, όλο πτώματα. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, θα δούμε τι ρόλο έπαιξε το ελληνικό σμήνος, η αεροπορία μας, στο αιματηρό εκείνο πόλεμο. Ιστορίες των εθέρων και της σκληρής πολεμικής πραγματικότητας, όπου η ανθρώπινη ζωή έχει άλλη σημασία. Θα δούμε ακόμα και τη Μερίλ Μονρόε σε ρόλο διασκεδαστή διψασμένων για θέαμα στρατιωτών. Γίνεται της Κορέας σήμερα στη μηχανή του χρόνου, που άνοιξε το φάκελο ενός παρολίγων Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου στις αρχές δεκαετίας του 50. Στην Κορέα συμμετείχε και ένας μήνος της πολεμικής αεροπορίας με 9 ντακώτες. 30 ήταν οι υπτάμενοι και άλλοι 35 οι τεχνικοί εδάφους. Βλέπουμε μια φωτογραφία ακριβώς από αυτήν εκείνη την αποστολή. Οι Έλληνες αεροπόροι βοήθησαν στις μεταφορές αγαθών και προσωπικού και έγιναν θρύλος, καθώς διακρίθηκαν όχι μόνο για την τόλμη, αλλά και για την καλώς εννοούμενη αποκοτιά τους. Στην Κορέα οι Έλληνες πιλότοι έγραψαν ξεχωριστή σελίδα στην αεροπορική ιστορία αυτού του πολέμου. Όταν τα άλλα πληρώματα των άλλων αεροσκαφών ήταν καθυλωμένα στο έδαφος, τα ελληνικά αεροπλάνα πετούσαν. Οι ελεκτέ εναερίου κυκλοφορίας, όταν άκουγαν κάποιο αεροπλάνο να ζητάει οδηγίες, ξέρω εγώ, για την πτήση του, για την προσγείωση κτλ., λέγανε αυτός είναι ένας bloody Greek pilot. Οι Έλληνες αεροπόροι σκορέαν, κατορθώνουν τα ακατόρθωτα. Τα αεροσκάφη του ελληνικού σμήνους μετέχουν όλα του αγώνος, ασχέτως των καιρικών συνθήκων, γράφουν οι πολεμικοί ανταποκριτές. Λέγανε για τους αεροπόρους ότι είναι μόνο αυτοί είναι οι τρελοί Έλληνες που πετάνε, το λένε και οι Αμερικάνοι αυτό. Οι Έλληνες αεροπόροι έχασαν 12 συναδέλφους τους σε 3 αεροπορικά δυστυχήματα. Το πρώτο αεροσκάφος που έπεσε το ελληνικό τον Μάιο του 1951 με κυβερνήτη τότε τον Αναστάσιο Βάμβουκα έπεσε σε κάποιο ύψωμα.
Εκτός από τα ατυχήματα, οι βετεράνοι της αεροπορίας θυμούνται και άλλες ιστορίες από τη δράση τους στο μέτωπο της Κορέας. Πέραμε αυτά τα φορτία με τα λεμόνια και τα προωθούσαμε σε μια άλλη περιοχή που εκεί υπήρχε μια λίμνη. Σε αυτήν τη λίμνη, όπως απεδείχθη, οι Κινέζοι έριχναν τα πτώματα των φωνευθέντων και φαίνεται ότι πίνανε και νερό από εκεί οι Αμερικανοί στρατιώτες και επρίζε το η κοιλιά τους. Και σαν φάρμακο, όπως απεδείχθη, ήταν το λεμόνι. Την ίδια μέρα το μεσημέρι εκόπηκε όλη η δεξιά πτέρυγα του αεροπλάνου. Έσπασε. Το βράδυ στις 6 ώρα το αεροπλάνο πέταγε με μία πτέρυγα με ελληνικό σήμα και άλλη πτέρυγα με αμερικάνικο σήμα. Μέσα σε ώρες αλλάξαμε ολόκληρη πτέρυγα. Οι Έλληνες πιλότοι εκτέλεσαν πολλές και δύσκολες αποστολές. Η προσφορά τους αναγνωρίστηκε από εχθρούς και συμμάχους. Ο Ηλίας Μακλίνης είναι γιος βετεράνου πιλότου που χρόνια μετά επισκέφτηκε την Κορέα. Ένας 50-60 ήταν και με ρώτησε με τα περίεργα που είμαι και ήταν το που είμαι Έλληνας. Στάθηκε σχεδόν προσοχή, υποκλήθηκε με τον τρόπο τον ασιατικό που κάνουν και μου λέει: πολεμήσατε για μας. Εδώ στην Κορέα, σε έναν πόλεμο που κράτησε 3 ολόκληρα χρόνια, υπήρξαν και στιγμές διαλύματος. Όπως όταν η Μεριλίν Μονρό, θα τη δούμε την φωτογραφία κατά δημοσίευμα, έκανε μια αεροπορική επιδρομή στην Κορέα και έσπευσε να ψυχαγωγήσει τους διψασμένους για θέαμα στρατιώτες της πολυεθνικής πλέον δυνάμεως που υπήρχε εκεί. Ήταν Έλληνες, ήταν Τούρκοι, ήταν Αμερικανοί. Οι Έλληνες αεροπορεί περνούσαν την άδειά τους στην Ιαπωνία, η πεζικάρη στη Σεούλ, αναζητώντας μια σύντομη απόδραση από τα δεινά του πολέμου. My name is Lolita. Όταν οι Έλληνες έπαιρναν άδεια, προσπαθούσαν, ταξιδεύοντας στη Σεούλ, να ξεφύγουν από τη δίνη του πολέμου. Οι αεροπόροι μπορούσαν να πάνε και στο Τόκιο, όπου επαληθεύτηκε το ρητό. Έρος, ανήκατε μάχη. Ένα παιδί από την Κορινθία, ο οποίος για πρώτη φορά θα έβγαινε και κάπου έξω στον κόσμο, ερωτήθηκε μια κοπέλα. Λοιπόν, το πρώτο ταξίδι. Το δεύτερο ταξίδι μετά είχε να ξαναπάμε μαζί μετά από 10-15 μέρες, επήγε και τη βρήκε με έναν Αμερικανό. Ήθελε να έρθει μέσα στη μονάδα, έκλαιγε και ήθελε να αυτοκτονήσει. Στην Ιαπωνία είχαν φιλενάδες Ιαπωνέζες. Φανταστείτε τώρα, είναι 20 χρονών παιδιά, είναι 22 χρονών παιδιά. Θέλουν να ζήσουν, θέλουν να ερωτευτούν. Οπότε τι πιο φυσιολογικό ή φυσικό να έχουν και τέτοιες ερωτικές σχέσεις. Οι του στρατού δεν είχαν αυτές τις πολυτέλειες, δηλαδή παίρναν κάποιες άδειες αραιά και πού για την Ιαπωνία και μέσα σε αυτό το διάστημα προσπαθούσαν να καλυφθούν από αυτή την πλευρά. Στα μετόπιστα της Κορέας βρέθηκε και η Μεριλίν Μονρόε για να εψυχώσει τους Αμερικανούς στρατιώτες. Η ξανθή σιρήνα προκαλεί ομαδική νηστερία, είναι ο τίτλος του δημοσιεύματος της εποχής που αποκαλεί την Μονρόε ατομική βόμβα του Χόλιγουτ. Yes, my heart belongs to daddy. Για να την ευχαριστήσουν οι στρατιώτες, τις έκαναν βόλτα με τα τάγκς. Την επεδίβασαν αεροθούμενων αεροπλάνων και έγινε σκληρός αγών δι' ένα αυτόγραφό της. Οι Έλληνες ήταν από κοντά μια άλλη μεγάλη ντίβα του Χόλιγου. Ελληνικό αεροπλάνο την έφερε, την Thursday. Λοιπόν, την έφερε, όπως είπε και ο προηγούμενος συνάδελφος, και πήγαμε όλοι και την ακούσαμε. Έλεγε και το περιβόλι, το και σερά σερά, ε. Εδώ κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε ακόμα για τις μάχες, το πολιτικό παρασκήνιο και τις αντιδράσεις. Ο χρόνος όμως δεν επαρκεί. Αφιερώνουμε το τελευταίο βίντεο σε όσους έχασαν τη ζωή τους στο μέτωπο. Στους χιλιάδες Βορειοκορεάτες και Νοτιοκορεάτες, στους 33.000 Αμερικανούς και στις 250.000 Κινέζους που θυσιάστηκαν στη μεγαλύτερη μάχη του ψυχρού πολέμου. Στη μάχη που έχασαν τη ζωή τους και 186 Έλληνες στρατιώτες και αξιωματικοί. Το τέλος του πολέμου δεν είχε εδαφικές αλλαγές, αλλά την κατοχύρωση του status quo που ακόμα και σήμερα δεν έχει αλλάξει. Να είστε όλοι καλά και ειρηνικά.